Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μέσα από τη συχνότητα του Άστρα. Αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Μητροπολίτη Δοδώνης για τους βιασμούς και τις αμβλώσεις, με πολιτικούς από όλα τα κόμματα να τις καταδικάζουν με αυστηρό τόνο. Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας νωρίτερα στο Sky, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος στάχθηκε κατά των αμβλώσεων, ακόμα και όταν υπάρχει βιασμός, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχει βιασμός χωρίς συνένεση. Η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Μητροπολίτης Δοδώνης για τους βιασμούς, σύμφωνα με την οποία επισημαίνει πως ο Σεβασμιότατος παρέστη στην εκπομπή εκπροσωπώντας τον εαυτό του και όχι τις θέσεις της Ιεράς Συνόδου. Ακόμη, ήδη 7 γυναίκες έχουν προβεί σε μήνυση κατά του Μητροπολίτη με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης και επίσημα. Σε κάθε περίπτωση, εσείς είστε κατά των αμβλώσεων? Βεβαίως. Κατά των αμβλώσεων. Βεβαίως. Δηλαδή είναι ακόμα έγκλημα. Εδώ μα μπορεί είναι να είναι μια γυναίκα, μπορεί να έχει βιαστεί και να έχει συλλάβει. Και αυτό υπέρ. Συγγνώμη, αν έχει βιαστεί, ναι. Δεν κάθεται και μια γυναίκα και να βιάζεται χωρίς να το θέλει. Τρελαθούμε τώρα. Οργή έχουν προκαλέσει όσα είπε ο Μητροπολίτης Δοδώνης Χρυσόστομος σε δημοσιογράφους για τους βιασμούς, με υπουργούς της κυβέρνησης να αντιδρούν άμεσα καταδικάζοντας τις εμετικές, όπως είπαν, δηλώσεις. Ο Μητροπολίτης Δοδώνης Χρυσόστομος, αναφερομένος στις εκτρώσεις, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει βιασμός χωρίς συνένεση και πως δεν υπάρχει σύλληψη από βιασμό. Αδιανόητη και καταδικαστέα η δήλωση του Μητροπολίτη Δοδώνη σχετικά με το βιασμό. Προσβάλλει βάναυσα την κοινωνία και δεν συνάδει με τη στάση της Εκκλησίας, που εμπράκτως στηρίζει γυναίκες θύματα κακοποίησης και βιασμού, ανέφερε στο Twitter η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Ο Υπουργός Παιδείας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε τη δήλωση αδιανόητη, σοκαριστική και καταδικαστέα. Τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Δοδώνης Χρυσόστομου αποδοκίμασε και ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, έγραψε στο Twitter. Είναι ντροπή για όλους μας και συκοφαντική για την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και την Εκκλησία μας, που πάντα στέργει τα θύματα βίας, η δήλωση του Μητροπολίτη Δοδώνης για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας χαρακτήρισε αδιανόητη και προκλητική τη δήλωσή του. Απαράδεκτη και καταδικαστία όχι μόνο για τις γυναίκες θύματα κακοποίησης, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Χωρίς πολλά λόγια, η δήλωση αυτή είναι εντελώς απαράδεκτη, πρέπει να αποσυρθεί και να ζητήσει συγγνώμη, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη έγραψε: Προς Σεβασμιότατο Χρυσόστομο Μητροπολίτη Δοδώνης. Όχι, Σεβασμιότατε, γιατί αδικείτε τον εαυτό σας, αλλά κυρίως την Ορθόδοξη Εκκλησία με τέτοιου είδους δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Νάσος Ηλιόπουλος, με τη σειρά του, μίλησε για κάλυψη βιαστών και επίθεση στα γυναικεία δικαιώματα. Ντροπή και θυμός για τη λογική που καλύπτει τους βιαστές και επιτίθεται στα γυναικεία δικαιώματα, έγραψε σε tweet του. Και άλλοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συνέχισαν στο ίδιο μήκος, καταδικάζοντας τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Δοδώνης. Εξακολουθεί να κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα, με το Χουλουσία Κάρ να επαναλαμβάνει το επεισόδιο με τους ελληνικούς S300, σημειώνοντας ότι οι σύμμαχοι πρέπει να δουν τι κάνει η Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε κακομαθημένη. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σε τελετή της πολεμικής αεροπορίας, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσία Κάρ επεσήμανε ότι η Τουρκία έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Το σκηνικό έντασης με τη χώρα μας και το ΝΑΤΟ συνεχίζει η Τουρκία με τον Χουλουσία Κάρ να επαναλαμβάνει το επεισόδιο με τους ελληνικούς S300, τονίζοντας ότι οι σύμμαχοι πρέπει να δουν τι κάνει η Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε κακομαθημένη και ότι θα τις απαντάμε πάντα και παντού ως Τουρκία. Μιλώντας σε τελετή της πολεμικής αεροπορίας, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσία Κάρ επισήμανε ότι έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Μάλιστα, κάνοντας προκλητικές αναφορές στη μικρασιατική καταστροφή, εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Ελλάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τους έχουμε πει επανειλημμένα να μην μπουν σε περιπέτειες, να μην ξαναμπούν σε μπελάδες, να μην υποστούν ξανά μεγάλο πλήγμα και να πάρουν μαθήματα από την ιστορία. Κρατήστε το χέρι της ειρήνης που έχουμε απλώσει. Ας συνεχίσουμε το έργο μας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας, είπε. Στη συνέχεια, ο ΑΚΑΡ υπενθύμησε ότι ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη παρενόχλησαν τουρκικά F-16 σε αποστολή του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο επεισόδιο, μέσα σε εισαγωγικά, που η Άγκυρα υποστηρίζει ότι σημειώθηκε στις 23 Αυγούστου με ελληνικούς S300 να λοκάρουν τουρκικά F-16. Παρακολουθούμε συμπλήρωσε στενά τις ενέργειες και τη ρητορική της Ελλάδας, η οποία διαφορεί για το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και τη φιλία. Το ΝΑΤΟ, είπε, και οι τρίτες χώρες πρέπει να δουν τι κάνει η Ελλάδα. Πρέπει να είναι αντικειμενική, κατέληξε.
Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το σκηνικό του καιρού να αλλάζει ήδη σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ενώ στις επόμενες ώρες αναμένεται να αλλάξει και στη Μαγνησία. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και στους Δήμους. Μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με το οποίο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι. Σε συνεδρίαση του ΣΝΟ Μαγνησίας επικαιροποιήθηκε το επιχειρησιακό πλάνο ετοιμότητας και επέμβασης με τα κατάλληλα μηχανήματα και το προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα επικείμενα έντονα φαινόμενα βροχοπτώσεων καταιγίδων. Η προτροπή προς τους πολίτες είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκδήλωση των φαινομένων. Σε έκτακτη ανακοίνωση προέβη και το Λιμεναρχείο Βόλου, συστήνοντας τους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να λάβουν επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα. Επίσης, οι λουωμένοι θα πρέπει να αποφεύγουν τον μπάνιο, ενώ αυταθλητικοί και αλλιευτικοί σύλλογοι καλούνται για την ενημέρωση των μελών τους και να αποφεύγουν τη δραστηριότητα κατά το χρόνο ισχύος του έκτακτου δελτίου. Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη άσκησε η Εισαγγελία Βόλου κατά τριών αστυνομικών από το Βόλο για το καταγγελόμενο ξυλοδαρμό του 27χρονου Βασίλη Μάγκου έναν μήνα πριν το θάνατό του και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2020 σε διαμαρτυρία έξω από τα δικαστήρια του Βόλου μετά από κινητοποίηση στην Αγέτ με επεισόδια. Τρεις αστυνομικοί πρόκειται να καθίσουν στο εδόλιο του μονομελούς πλημελιωδικού Βόλου για την υπόθεση του Βασίλη Μάγκου, κατηγορούμενη για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο άτυχος νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή ένα μήνα αργότερα μέσα στο σπίτι του από πνευμονικό είδημα, ενώ η οικογένειά του συνδέει το τραγικό του θάνατο με τον ξυλοδραμό του ένα μήνα πριν έξω από τα δικαστήρια του Βόλου. Κατά τη διάρκεια δίκης για την υπόθεση των επεισοδιών που είχαν δημιουργηθεί σε διαδήλωση κατά της ΑΓΕΤ, για τις καταγγελίες που έγιναν σχετικά με τον ξυλοδραμό του από άνδρες των ΜΑΤ, διατάχθηκε από την εισαγγελία η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και ασκήθηκαν οι σχετικές διώξεις. Οι γονείς του νεαρού ζήτησαν να διωχθούν οι αστυνομικοί για βασανισμό. Όμως τέτοια στοιχεία δεν προέκυψαν από την έρευνα και το αίτημα απορρίφθηκε. Στο εδόλιο όμως του κατηγορουμένου θα καθίσει και ένας τέταρτος αστυνομικός, ο οποίος όμως δεν συμμετείχε στο επεισόδιο ξυλοδραμού, αλλά μηνύθηκε από την οικογένεια. Μετά από 4 μήνες που λειτουργούσαν δοκιμαστικά και 2 χρόνια συνολικού κλεισίματος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα καπί ανοίγουν και πάλι τις πύλες τους, βάζοντας σε εφαρμογή όλες τις δραστηριότητες και ακόμη περισσότερες, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα ευχάριστο κλίμα και περιβάλλον για τους οφειλόμενους της τρίτης ηλικίας. Ξανά στην επιφάνεια έρχεται το θέμα των καπί, που μετά από 2 και πλέον χρόνια κλεισίματος λόγω πανδημίας, από το φετινό Σεπτέμβριο μπαίνουν σε πλήρη εφαρμογή. Όπως επισημαίνει ο κ. Βούλγαρης, πολλά είναι τα κέντρα ηλικιωμένων που έχουν προσθέσει μοναδικές εμπειρίες για τους θαμώνες, προσπαθώντας να δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό κλίμα διαβίωσης των ηλικιωμένων. Ξεκινώντας βέβαια ο Σεπτέμβριος, επανερχόμαστε με το θέμα το καπί, τα οποία ξεκίνησαν να λειτουργούν περίπου από τον Μάιο. Μετά από ένα κλείσιμο 2 και πλέον ετών μπαίνουν σε μια διαδικασία τώρα από το Σεπτέμβριο σε μια διαδικασία πλήρους εφαρμογής. Κάποια από αυτά υποστηρίζονται και με προγράμματα για τους ανθρώπους, τους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ, με προγράμματα για χορό, με υπολογιστές σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πολιτών και την πόλη που μαθαίνει. Θα δούμε ότι δίνεται η ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτές τις εστίες, να συμπληρώσουμε ή να αποκαταστήσουμε ό,τι δεν υπάρχει ή ό,τι δεν καταφέραμε τότε να το τοποθετήσουμε από πλευράς υλικών πραγμάτων, τηλεοράσεων, τραπεζιών ή οτιδήποτε άλλο, ευελπιστώντας ότι το χειμώνα και η περίοδος που έρχεται θα είναι ένας χώρος προσφυλής για όλες αυτές τις ηλικίες οι οποίες ουσιαστικά είναι ωφελούμενοι συμπολίτες μας και προστρέχουν στα ΚΑΠΗ και η κοινωνικοποίηση αλλά και η παρέα τους δίνει τη δυνατότητα του να μπορούν επωφελώς να διαβιούν τα πρωινά τους αλλά και μέσα από όλες τις οργανωμένες δράσεις που τα ίδια τα ΚΑΠΗ πραγματοποιούν. Είναι πολύ σημαντικό τα ΚΑΠΗ να αποτελούν προσφυλή μέρη για την τρίτη ηλικία μέσα από εκδηλώσεις και εμπειρίες κοινωνικοποίησης που μόνο εκεί μπορούν να τις βρουν. Στο νοσοκομείο με τραύματα από δαγκωματιές μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένα 8χρονο παιδί, το οποίο ενώ έπαιζε στη γειτονιά του δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα ζώα. Το περιστατικό συνέβη στα Κάτω Λεχόνια, με τους περιοίκους να τονίζουν πως το φαινόμενο με τα αδέσποτα είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή. Το παιδί μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο του Βόλου προκειμένου να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Αγέλη σκύλων, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκε σε παιδάκι στην περιοχή των Κάτω Λεχονίων, το οποίο αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, γυναίκα της περιοχής βγήκε έξω, όπως είπε, ακούγοντας φωνές των παιδιών που έπαιζαν στο σημείο. Το 8χρονο αγοράκι έπαιζε με άλλα παιδιά. Στα Κάτω Λεχόνια υπάρχει μια γέλια από 5 περίπου σκυλιά, τα οποία είναι επιθετικά. Η γυναίκα γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε αρκετές φορές τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρωθούν να μαζέψουν τα σκυλιά. Η Αγέλη έχει επιτεθεί και άλλες φορές σε ταχυδρόμο, επισημάνθηκε χαρακτηριστικά. Ακούστηκε ότι βγήκε να παίξει εδώ πιο πάνω στη γειτονιά και τον επιτέθηκαν τα σκυλιά και το δαγκώσαν. Το πήγαν στο νοσοκομείο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι συχνά τα φαινόμενα αυτά με τα σκυλιά και τη μητέρα μου τη δαγκώσαν τις προάλλες. Τα ίδια και σκυλιά. Τα ίδια σκυλιά. Συγκεκριμένα ένα είναι και επιτίθονται και όλα τα άλλα μετά. Ξεκινάει αυτό στην αρχή και μετά έρχονται και όλα τα άλλα. Έχουν δαγκώσει και άλλο κόσμο. Μία γιαγιά τις προάλλες που κατέβαινε για τα ψώνια και άλλο ένα παιδάκι δαγκώσαν. Να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το θέμα των αδέσποτων. Γενικότερα έχουμε ένα πρόβλημα εδώ σοβαρό με μια γέλη σκυλιών. Τα οποία είναι επιθετικά. Έχουν αγριέψει, επιτίθεται σε πολύ κόσμο. Εχθές το απόγευμα ο γιος μου με ένα άλλο παιδάκι περπατούσε στον δρόμο λίγο πιο κάτω από εδώ από το σπίτι. Και αυτά επιτεθήκανε, τον δαγκώσαν, τον πετάξανε κάτω και με τις φωνές, έβαλε τις φωνές στο παιδί και με τις φωνές τρέξανε και η πεθερά μου και η γειτόνισσα και η γυναίκα μου και έτσι τρομάξαν λίγο τα σκυλιά και φύγανε και τον αφήσανε, αλλιώς τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Ήταν τρομακτική εμπειρία. Έχει φτάσει στο απροχώρητο. Είναι στο χεράκι του και στο γλουτό. Είναι, παιδιά, έχει φτάσει στο απροχώρητο το πράγμα. Έχουμε διαμαρτυρηθεί έντονα εδώ και αρκετό καιρό και στο Δήμο και η αστυνομία έχουμε πάρει. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Κάτι πρέπει να γίνει. Για να μην... Αποφύγαμε τα χειρότερα, ειλικρινά. Έχουν επιτεθεί σε μια γυναίκα πρόσφατα, η οποία έχει τραύμα στο πόδι, της έκανε σοβαρό τραύμα. Σε άλλο ένα παιδάκι, με τη μητέρα του. Και γενικότερα είναι επιθετικά τα σκυλιά. Είναι επικίνδυνα. Μας πήρε ένα τηλέφωνο ο υπεύθυνος από το κοινοκομείο. Προθυμοποιήθηκε να έρθει να δει τα σκυλιά και μας είπε ότι θα προσπαθήσει να τα πάρει. Τώρα αυτό εμείς παλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό να το κάνουν και δεν έχει γίνει. Φοβόμαστε. Δεν μπορούμε να βγούμε. Είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Τα παιδάκια εδώ, όπως βλέπετε, ζούμε έτσι σε ύπαιθρο και φοβούνται να βγουν έξω από την πόρτα. Κάτι πρέπει να γίνει. Και από ό,τι έχω καταλάβει, δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Συμβαίνει σε πολλές περιοχές. Ακούμε τα παιδάκια παίζουν. Γυρίζουν από εδώ, γυρίζουν από εκεί, σε όλη τη γειτονιά. Ακούμε φωνές αυτά, τρέχουν αμέσως η μαμά και η θεία, η νύφη μου, εγώ, όλοι τρέξαν προς τα κάτω, το κυνήγησε μέχρι εδώ στη γωνία το παιδί. Μαμά, με δάκουσε το σκυλί, τρέξαμε, τρέχω εγώ εντωμεταξύ, στο δρόμο και το κυνηγούσα, φύγε, έλεγα πολλά, ούστ, ξέρω εγώ, δάκουσε στο παιδί. Αυτά πηγαίναν, ζώα είναι, δεν φταίνουν τα σκυλάκια. Εγώ τα δίνω και νεράκι, δεν μπορώ να πω. Και τροφή όταν δεν έχουν, γιατί τα αγαπώ. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει, να μαζευτούν τα σκυλιά. Περνάει κόσμος, μηχανάκι. Ρίχνουν το μηχανάκι. Ορμάνα πάνω. Περνάει ποδήλατο, ουρλιάζουν, παιδιά, τρέχω εγώ. Γιατί εμένα τα δίνω, το δίνω το ένα να φάει και με γνωρίζει και δεν με ενοχλεί. Αλλά όμως είναι πουλά τα σκυλιά. Πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε. Ο δήμαρχος, που είναι αρμόδιος νομίζω, πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Να μάσει τα σκυλιά. Λέει δεν έχει κοινοτροφείο. Και τι φταίμε εμείς. Ας κάνει κι άλλο κοινοτροφείο. Ας κάνει δεύτερο. Ας κάνει κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να τα ενοχλήσουμε τα σκυλιά, ούτε να τα χτυπήσουμε, ούτε τίποτε. Δεν τα αγγίζουμε γιατί τα αγαπάμε, είπαμε. Γιατί είναι ζώα και δεν καταλαβαίνουν. Το παιδάκι δέχθηκε επίθεση στο χέρι αλλά και σε άλλο σημείο και μεταφέρθηκε όπως έγινε γνωστό με ιδιωτικό όχημα στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τροχαίο ατύχημα με 5 τραυματίες σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Χρυσή Ακτή Παναγιάς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 2 γιοταχοί συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά όλοι οι επιβαίνοντες. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους μετέφερε στο νοσοκομείο του Βόλου για προληπτικές εξετάσεις. Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή της Χρυσής Ακτής Παναγιάς.
Πιο ειδικά, λίγο μετά τις 10 το πρωί, δύο γιοταχή συγκρούστηκαν στην περιοχή της Χρυσής Ακτής, με συνέπεια να τραυματιστούν 5 επιβαίνοντες. Στο σημείο έσπευσαν τόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όσο και περιπολικό της τροχέας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος. Σημαντικά έργα πολλών εκατομμυρίων είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στη Λάρισα. Έργα ασφαλτοστρώσεων, ανακατασκευών αλλά και συνολικής αναβάθμισης πραγματοποιούνται από το Δήμο Λαρισαίων. Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα μέσα στην πόλη της Λάρισας. Μεγάλα έργα ασφαλτοστρώσεων, κυκλικών κόμπων αλλά και κατασκευής πεζοδρομίων δείχνουν να παίρνουν σιγά σιγά μορφή. Ο κύριος Σούλτης ανέφερε ότι τα έργα στον Πεζεσταίνη θα αρχίσουν μέσα στο Σεπτέμβρη, μετά και το πέρας της αρχαιολογικής έρευνας, ενώ συνεχίζονται και τα έργα στο αρχαίο δημοτικό θέατρο. Και συνεχίζουμε στο ρυθμό μας με την κατασκευή των έργων. Η Νικηταρά συνεχίζεται. Έτσι, αφού τέλειωσε ο κυκλικός κόμβος, μπαίνουμε στην 23η να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια και το δρόμο και μετά θα πάμε στην Κυταρά. Υπογράφτηκε η σύμβαση στον Πεζεσταίνη, άρα και αυτά μέσα στο Σεπτέμβριο. Η μελέτη, η τροποποίηση με τα αρχαία που βρήκαν έχει ολοκληρωθεί και επομένως το Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες που αφορούν την ανακατασκευή του κτηρίου. Το θέατρο Will και αυτό συνεχίζονται οι εργασίες. Και βέβαια είμαστε μπροστά στις προκηρύξεις νέων διαγωνισμών. Ήδη ο διαγωνισμός του δακτυλίου έχει προκηρυχθεί, βρίσκεται σε εξέλιξη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοπρατηθεί και το έργο του ποινίου που θα δώσει μια διαφορετική πνοή στην πόλη της Λάρισας. Το ποτάμι είναι η μελέτη που είχαμε κάνει στο ανάκαμψη τότε του Τρίτσες που έχει εγκριθεί. Είναι η ολοκλήρωση των ήπιων παρεμβάσεων, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρές παρεμβάσεις εκεί, που έχουν γίνει από το ΔΕΙΑΛ μέχρι τη Νέα Σμύρνη. Θα συνεχιστεί δηλαδή, θα γίνουν διάδρομοι, θα γίνουν χώροι αναψυχής με παγκάκια, με αθλητικά όργανα κτλ. Έτσι. Και βέβαια είμαστε μπροστά στη διαδικασία εγκρίσεων για το θέμα του προγράμματος ανάκαμψης που έχουμε την ενοποίηση του ιστορικού κέντρου. Αυτό είναι, ολοκληρώνει η διαδικασία της, ώστε μέσα στο φθινόπωρο να βγει ο διαγωνισμός. Επίσης αυτό περιλαμβάνεται η συντήρηση του Αλκαζάρ και ο Βοτανικός Κήπος και περιμένουμε ακόμα εγκρίσεις για το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας που υποβάλαμε. Το πιθανότερο είναι ότι θα εγκριθεί, που έχει την ανακατασκευή χώρων υπέρξης από τα σχολεία της Ανθίμου Γαζή. Έτσι είναι όλη η Ανθίμου Γαζή και το υπόλοιπο της Υπήρου. Και είναι και παρεμβάσεις στην 25η Αυγούστου. Αδιαμφισβήτητα, η Δημοτική Αρχή φροντίζει για τη βελτίωση των υποδομών αλλά και τη συνολικότερη αναβάθμιση της πόλης μέσα από μεγαλόπνοα σχέδια που παίρνουν σάρκα και οστά. Μεγάλη εμπορική γιορτή αναμένεται να στηθεί σήμερα το βράδυ στο κέντρο του Βόλου, καθώς θα γιορταστεί η Λευκή Νύχτα. Μετά από πολλές προσπάθειες, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου έχει ετοιμάσει μια υπερπαραγωγή εκδηλώσεων έξω από τα μαγαζιά, τα οποία θα κλείσουν στις 3 τα ξημερώματα. Για λόγους ασφαλείας, ορισμένοι δρόμοι σε συνεννόηση με την τροχέα και τη δημοτική αστυνομία θα είναι αποκλειστικά και μόνο για πεζούς. Η ώρα της Λευκής Νύχτας έφτασε στην εμπορική αγορά του Βόλου και το κλίμα είναι εορταστικό. Οι καταστηματάρχες κινούνται σε εορταστικούς ρυθμούς και αναμένουν αυξημένη κίνηση στα μαγαζιά. Η Λευκή Νύχτα 2022 πραγματοποιείται σήμερα το βράδυ, 2 Σεπτεμβρίου, όπου προτείνεται στα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων 9-2 και 5.30-9, όπου με τη σύμφωνη γνώμη και της περιφέρειας το ωράριο θα παραταθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου από τις 9 το βράδυ έως τις 12 και για τις 3 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 το πρωί. Μετράμε αντίστροφα για τη Λευκή Νύχτα. Μετά από 2 χρόνια απουσίας επιστρέφει. Μείναν λίγες ώρες ούτως ώστε να ξεκινήσει ένας θεσμός που αγαπήθηκε πάρα πολύ τόσο από τους καταναλωτές όσο και τους εμπόρους. Οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι σήμερα μετά τις 8 θα ξεκινήσουν όλες οι εκδηλώσεις. Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, 13 σημεία σε όλη την πόλη. Αλλά το βασικό είναι ότι τα καταστήματα σήμερα θα πραγματοποιήσουν προσφορές και εκτόσεις στα πλαίσια και του τέλους της σεζόν. Οπότε ο καταναλωτής εκτός από την ψυχαγωγία που θα βρει προϊόντα ποιότητας σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές και νομίζω ότι αξίζει για ακόμα μια φορά να επισκεφτεί και να προτιμήσει καταρχήν τα τοπικά βολιώτικα καταστήματα.
ούτως ώστε να κάνει τις αγορές του. Υπενθυμίζουμε ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μετά τις 9 η ώρα. Το κλείσιμο των καταστημάτων εξαρτάται από το κάθε κατάστημα ανάλογα με την ιδιαιτερότητα που έχει η περιοχή. Βέβαια, δεν μπορεί το κλείσιμο να ξεπεράσει τις 3 η ώρα που υπάρχει και αντίστοιχη άδεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Και απλά αυτό που ζητάμε εμείς από τα μέλη μας, από τις επιχειρήσεις μέλη μας, είναι να τηρηθεί η εργατική νομοθεσία. Στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας πρόκειται να λάβει χώρα και πλήθος εκδηλώσεων. Σε εφαρμογή βάλει σε λίγες μέρες η ΑΔΕ το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης των οφειλών πολιτών προς την εφορία με την ονομασία Ίσπραξης. Στόχος του προγράμματος είναι να εντοπίσει αυτούς που έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Το νέο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν ηλεκτρονικό φάκελο κάθε οφειλέτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία για τις οφειλές του, τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία του και τις συναλλαγές του. Το Σεπτέμβριο τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα Ίσπραξης από την ΑΔΕ, που θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία των πολιτών. Θα ενεργοποιεί αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, πληστηριασμούς και συμψηφισμούς επιστροφών με οφειλές. Τον Σεπτέμβριο είναι έτοιμη η ΑΔΕ να βάλει σε εφαρμογή το πρόγραμμα Ίσπραξης. Είναι μια εφαρμογή στην οποία δημιουργείται για κάθε φορολογούμενο ηλεκτρονικός φάκελος και θα παρακολουθούνται εκεί οι οφειλέτες περισσότερο. Με αυτή την εφαρμογή θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και αν μπορεί κάποιος να καταβάλει τις οφειλές, λαμβάνει όλα τα δεδομένα από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, το εισόδημα δηλαδή που παρουσιάζει στην δήλωση φορολογίας ο δήματος φορολογούμενος, παίρνει τα δεδομένα από το σύστημα Εργάνη, τις προσλήψεις, τις μικρές αποδοχές, παίρνει από το ΓΕΜΗ, αν συμμετέχει δηλαδή κάθε φορολογούμενος σε εταιρεία ως νομικό πρόσωπο, ως εταίρος ή διαχειριστής, και επιπλέον το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι θα αντλεί δεδομένα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και από τις χώρες εκείνες που έχει υπογράψει σύμφαση η Ελλάδα για ανταλλαγή δεδομένων, και έτσι θα γνωρίζει την κινητή και ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να ελέγχει αν υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών και έτσι άμεσα και χωρίς καμιά προειδοποίηση θα προβαίνει σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Αν τα συνδυάσει αυτά και με το My Data, που το My Data θα ενημερώνεται άμεσα για τις συναλλαγές που έχει κάθε φορολογούμενος, τότε μπορεί να προχωρήσει και σε κατάσταση ισχύρας τρίτων, δηλαδή θα κατάσχει τα ποσά που θα δικαιούται από συναλλαγές που κάνει κάθε οφειλέτης με έναν τρίτο, γνωστοποιώντας τον τρίτο ότι υπάρχει οφειλή και αντί να εξοφλήσει τον προμηθευτή του να εξοφλήσει τη ΔΟΗ. Είναι μια εφαρμογή που φιλοδοξεί το Υπουργείο Οικονομικών από τα 110 δις περίπου που έχουν φτάσει ανεξόφλητες οφειλές, οι ληξιπρόθεσμες δηλαδή οφειλές, να εισπράξει τα 50 δις. Σύμφωνα με τα όσα έχει κάνει γνωστά ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερακάκης, στο νέο πρόγραμμα θα μπορεί να αντλεί προσωπικά στοιχεία όπως πιστοποιητικά γεννήσεων, οικογενειακής κατάστασης, ΑΜΚΑ, ΦΗΜΗ κτλ. Δύο μεγάλα έργα προγραμματίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην περιοχή της Αγίας Λάρισας. Δύο έργα που περιλαμβάνουν τις κατασκευές κεντρικών δρόμων αλλά και μεγάλων αγροτικών δρόμων με σκοπό την αναβάθμιση της πόλης. Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τα νέα έργα αγροτικής οδοποίησης για το Δήμο Αγιάς, τα οποία εντάσσονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και Αντώνης Τρίτσης, παρουσίασαν σήμερα το πρωί στο νέο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας. Σε δηλώσεις του, ο κ. Αγοραστός επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που έρχεται για να αλλάξει τη συνολική οδοποίηση στην πόλη της Αγιάς. Είναι μια σημαντική στιγμή, γιατί μέσα από μια πολύχρονη, αποτελεσματική, άριστη συνεργασία με το Δήμο Αγιάς, με τον Δήμαρχο τον Αντώνη τον Κουντάρα, καταφέραμε να εντάξουμε άλλο ένα μεγάλο έργο και να φέρουμε ένα μεγάλο έργο προς όφελος των ανθρώπων της παραγωγής της Υπαίθρου, προς όφελος των αγροτών και των κατοίκων της περιοχής της Αγιάς, στο Δήμο Αγιάς. Εντάξαμε στο Αντώνη Τρίτσης, στο οποίο είμαι και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένα μεγάλο έργο αγροτικής οδοποίησης, προϋπολογισμού ένταξης 4,2 εκατομμύρια ευρώ, με το οποίο θα κατασκευαστούν, θα συντηρηθούν, θα ασφαλτοστρωθούν 25,3 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίησης αγροτικών δρόμων. Και μάλιστα θα γίνουν εκείνοι οι δρόμοι οι οποίοι είναι άμεσης προτεραιότητας, έχουν επιλεγεί από την
τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγιάς σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής. Στην Αγιά Ετόλοφος, Μέλιος Βάλτος, Ανάβρα, Πλασιά, Μαρμάριανη, Μόλιο, Στόμιο και σε άλλες περιοχές οι οποίες χρειάζονται. Με τη σειρά του, ο κύριος Γκουντάρας ανέφερε ότι εντός ολίγων ημερών θα δρομολογηθεί και ένα έργο για την αγροτική οδοποιία. Όσον αφορά το έργο, να ξεκινήσω λέγοντας ότι σε λίγες μέρες εδώ στην περιφέρεια θα υπογράψουμε τη σύμβαση για την δασική δημοτική οδοποιία. Είναι ένα έργο το οποίο αγγίζει το 1.700.000 ευρώ. Αφορά αγροτική οδοποιία, αλλά που είναι μέσα στα δάση, έτσι, δημοτικούς όμως δασικούς δρόμους. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Έρχονται τώρα και τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως και το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου μας και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, γιατί πράγματι τα παιδιά δουλέψαν και δουλέψαν πολύ συντονισμένα. Και έτσι βέβαια ήρθε και αυτό το αποτέλεσμα. Τους δρόμους ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης. Πρόκειται για δύο μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 4,2 εκατομμυρίων ευρώ που έρχονται να φέρουν μεγάλες αλλαγές στην Αγιά. Με σύνθημα «Η νέα γενιά με το κουκουέ» για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό «Σοσιαλισμός, η απάντηση του 21ου αιώνα», λόγια που αποδίδονται στον Νίκο Μπελογιάννη, πραγματοποιείται και φέτος στο Βόλο το 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Δημαρχείου. Με σύνθημα «Η νέα γενιά με το ΚΚΕ» για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Σοσιαλισμός, η απάντηση τον 21ο αιώνα, σύνθημα εμπνευσμένο από τα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη, που φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την εκτέλεσή του, ξεκινά το ταξίδι του 48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλία, με τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις που θα γίνουν σε δεκάδες χωριά, κομοπόλεις, γειτονιές τον Αύγουστο, οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, με τις κεντρικές εκδηλώσεις της πρωτεύουσας των Ομών. Στο Βόλο, η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Δημαρχείου Βόλου Νάντια Εφορίας. Οι λεπτομέρειες δόθηκαν σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου από μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας στο Βόλο. Η νέα γενιά με το κουκουέ. Για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα. Με αυτά τα σπουδαία λόγια του Νίκου Μπελογιάννη, το 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ και του Οδηγητή ξεκινάει το μεγάλο του ταξίδι, στο οποίο αναμένεται να συναντήσει δεκάδες χιλιάδες νέους και νέες σε όλη την Ελλάδα, όπως σταθερά και με συνέπεια κάνει κάθε χρόνο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την πολιτική και πολιτιστική του προσφορά και διεισδυτικότητα στη νέα γενιά. Ειδικότερα σε εποχές που διψάμε για μια σταγόνα πολιτιστικής ανάσας, τα φεστιβάλ της ΚΝΕ έρχεται να τη δώσει απλόχερα και να αναδείξει μία πρόταση μακριά από τη σαπίλα και την υποκουλτούρα που κυριαρχεί. Είναι μία συνέχεια της πολιτικής δραστηριότητας εδώ στο Βόλο που έχουμε αναπτύξει όλο το προηγούμενο διάστημα με τα μαθητικά φεστιβάλ, τα φοιτητικά φεστιβάλ και την 31η την περιελιστική κατασκήνωση που έγινε εδώ στην περιοχή μας, που ήρθαν χιλιάδες νέοι από όλη την Ελλάδα και διάφορες κομμουνιστικές νεολαίες από άλλες χώρες, το οποίο συνεχίζουμε αυτή τη δραστηριότητα. Το φεστιβάλ μας θα κάνει εδώ τη στάση του 16 και 17 Σεπτέμβρη στο Πάρκο Δημαρχείου έναντι εφορίας. Το πρόγραμμα του 48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή έχει ως εξής. Την πρώτη μέρα, Παρασκευή 16/9, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα στην Αυλία των Μαρκής. Θα συνεχίσει με ομιλία από τη Μαρία Γαβαλά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ. Και θα κλείσει με αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο με τους Διονύση Τσακνή, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστα Τριανταφυλλίδη και την ορχήστρα του Δημήτρη Μητροπάνο. Τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο 17/9, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με συναυλία από τους Μαρίν Χουάνα. Θα συνεχίσει με αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την μικραστική καταστροφή, βασισμένο σε έρευνες που έχουν λάβει μέρος εδώ στο Βόλο. Και θα κλείσει με συναυλία από τους Άργων και Ρεμπέτα Σκέρ. Επίσης, στον χώρο θα λειτουργούν έκθεση ταμπλό με τίτλο «Στον δρόμο των ξεριζωμένων» και εικαστική έκθεση για τα 100 χρόνια από τη μικραστική καταστροφή. Επιπλέον θα υπάρχουν στέκη για μαθητές και φοιτητές με θεματικές συζητήσεις και θα λειτουργούν παιδότοπος και βιβλιοπωλείο. Τέλος, στον χώρο θα πραγματοποιηθούν τουρνουά πινκ-πονγκ και σκάκι. Υπογράφηκε και επίσημα σήμερα το μεσημέρι το Μνημόνιο Συνεργασίας και Αδελφοποίησης του Δήμου Λαρισαίων με το Δήμο ΚΟ και ως δύο υποκρατικές πόλεις. Σήμερα, αυλαία, ανοίγουν και οι εκδηλώσεις του Υποκράτη, η ΑΕΝΑ, η Επιστροφή, που σκοπό έχουν να τιμήσουν την τελευταία πατρίδα του μεγάλου γιατρού. Σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2022, στην πόλη της Λάρισας, συνυπογράφουμε το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας. Λοιπόν, υπογράφουμε
και συνεχίζουν. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Λάρισας η τελετή αδελφοποίηση του Δήμου Κο, γενέτειρας του Ιπποκράτη και της Θεσσαλικής πόλης, η οποία φιλοξένησε τον πατέρα της ιατρικής τα τελευταία χρόνια της ζωής του, στο πλαίσιο της συνεργασίας για την παγκόσμια προβολή και ανάδειξη των Ιπποκρατικών αρχών. Στον ίδιο χώρο υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κο, του Νοσοκομείου Κο και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η σημερινή τελετή εντάσσεται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων Ιπποκράτης, η ΑΕΝΑ, η Επιστροφή, που πραγματοποιούν οι φορείς της πόλης. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Λαρισαίων ανέφερε ότι είναι σπάνιο δύο πόλεις της ίδιας χώρας να αδελφοποιούνται και αυτό από μόνο του αποτελεί τεκμήριο σημαντικότητας. Μας ενώνει ο Ιπποκράτης. Είναι ο βασικός λόγος αυτής της αδελφοποίησης. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, ο θεμελιωτής της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, ο οποίος γεννήθηκε στην ΚΟ, Ιπποκράτης ο Κώος λοιπόν, ο οποίος έζησε για αρκετά χρόνια και άσκησε την ιατρική στη Λάρισα. Γνωρίζουμε ότι πέθανε και ετάχθη στην περιοχή μας. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, η πόλη της Λάρισας τα τελευταία 6-7 χρόνια ενώνει τις δυνάμεις της για να αναδείξει όσο μπορεί τη σχέση της με τον Ιπποκράτη. Απότοκο φαινόμενο αυτής της προσπάθειας, της σημαντικής, είναι η αδελφοποίηση βέβαια με το νησί και το Δήμο σας. Οι φορείς της πόλης, ο Δήμος Λαρισαίων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Ιατρικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύλλογος ο Ιπποκράτης Λάρισα, έχουμε διαδραματίσει όλοι μας με την μεθοδική συνεργασία μας μια σπουδαία δουλειά για την ανάδειξη της Λάρισας ως Ιπποκρατικής πόλης και τη σύνδεσή της με τον πατέρα της ιατρικής. Στην εξέλιξη αυτής της προσπάθειας συναντήσαμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το Διεθνές Ιπποκράτιο Ίδρυμα της ΚΟ και το Παγκόσμιο Ιπποκράτιο Ινστιτούτο Ιατρών, αλλά και άλλους φορείς και φίλους που συγκινούνται από την Ιπποκρατική ιδέα. Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος της ΚΟ επεσήμανε ότι πρόκειται για μια αδελφοποίηση που έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, αλλά ότι υλοποιείται πρακτικά σήμερα. Είμαστε σήμερα εδώ, στη φιλόξενη πόλη της Λάρισας, αποτείοντας φόρο τιμής στον πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη. Δίνουμε έτσι συνέχεια και περιεχόμενο στην ιστορική σχέση των πόλεών μας. Θέτουμε τις βάσεις για δημιουργική συνεργασία με πολλαπλούς στόχους σε όφελος των τοπικών κοινωνιών μας. Με την αδελφοποίηση των δύο πόλεων, της ΚΟ, της γενέτειρας του Ιπποκράτη και της Λάρισας, της πόλης που τον φιλοξένησε στα ύστερα χρόνια της ζωής του. Αυτή η ιστορική σχέση μεταξύ των δύο τόπων έρχεται σήμερα να συνδέσει κοινές πρωτοβουλίες μας για την ανάδειξη των Ιπποκρατικών ιδεών μέσω αδελφοποίησης των Δήμων μας. Ιστορικό καθήκον και υποχρέωσή μας, η ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το σχετικά μακρινό 1978, αλλά για άγνωστους σε εμάς λόγους, δεν ολοκληρώθηκε. Σε αυτό το πλαίσιο, το Δημοτικό Συμβούλιο της Λάρισας έλαβε απόφαση επικαιροποίησης της προγενέστερης απόφασης του, του 1978 δηλαδή, για την αδελφοποίηση των πόλεων μας. Και ακολούθησε στις αρχές του έτους και το ίδιο έπραξε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της ΚΟΒ. Παίρνοντας το λόγο, ο κύριος Αγοραστός τόνισε τη σημασία της Ιπποκρατικής ιδέας που διακρίνει αμφότερες της πόλης. Ένα μήνυμα επίκαιρο για την εποχή μας. Χρειαζόμαστε στον άνθρωπο, τον άνθρωπο στο επίκεντρο των ενεργειών μας, των συνεργασιών μας, αλλά και των δραστηριοτήτων και των αποτελεσματικότητας. Συγχαρητήρια, είναι χαρά μας που είστε εδώ. Είναι δήμαρχε, συγχαρητήρια για την αδελφοποίηση, αλλά την πραγματική αδελφοποίηση, γιατί εδώ είναι μια ξεχωριστή αδελφοποίηση. Μας ενώνει ο Ιπποκράτης. Γεννήθηκε, έζησε, έδρασε, πέθανε, αλλά μας ενώνει η Ιπποκρατική ιδέα. Το απόγευμα, ο Δήμαρχος ΚΟ θα χαιρετήσει τις εργασίες του τριημέρου του πρώτου επιστημονικού Ιπποκράτη Ιατρικού Συνεδρίου, που διοργανώνει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Με τα ιερά δεσμά του γάμου, μέσα σε μια λαμπρή τελετή, ενώθηκε ο αντιδήμαρχος δημοτικών ενωτήτων του Δήμου Βόλου, κ. Αργύρης Κοπάνας, με την εκλεκτή της καρδιάς του, Παναγιώτα Κωνσταντίνου. Πλήθος τοπικών και περιφερειακών παραγόντων παρευρέθηκε στη γαμήλια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην ακτή Νόβ για να ευχηθεί στο ζευγάρι. Η οικογένεια του Άστρα εύχεται στον αιώνυμφο ζευγάρι να έχει βίον ανθόσπαρτον. Σε μια λαμπερή βραδιά στον όμιλο Ακτή Νόβ, ο αντιδήμαρχος Βόλου Αργύρης Κοπάνας παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Παναγιώτα Κωνσταντίνου το περασμένο Σάββατο. Το ζευγάρι πλαίσε πελάγι ευτυχίας και αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης μπροστά στους εκατοντάδες καλεσμένους που τους θύμισαν. Ανάμεσά τους οι υφυπουργοί Ζέτα Μακρύ και Χρήστος Τριαντόπουλος, οι βουλευτές Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, Θανάσης Λιουπής Κωνσταντίνος Μαραβέγιας και ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Τον γάμο τέλεσε ο δημοτικός σύμβουλος και βιομήχανος Κώστας Λούλης. Κουμπάρι του ζευγαριού ήταν ο Αχιλλέας Μπάρλας και η Μυρσίνη Παπαγεωργίου Μόρφη. Θα πω αυτό που είπε και στον Αργύρη που τον ξέρω πολλά χρόνια. Ότι χάρηκα πάρα πολύ, μια στιγμή που την περίμενα. Και είμαι σίγουρη ότι αυτός και η γυναίκα του θα ζήσουν ευτυχισμένοι. Και εμείς εδώ είμαστε να τους ευχηθούμε και στο σχετικό γάμο με το μωρό που θα έχει έρθει τότε. Να ζήσουν. Απόψε ένας καλός φίλος και αξιόλογος αυτοδιοικητικός, ο δικηγόρος Αργύρης Κοπάνας, εγκαταλείπει την εργένικη ζωή και ενώνεται με τα δεσμά του γάμου και την εκλεκτή της καρδιάς του, την καρδιολόγο, την φίλη μας Παναγιώτα. Πραγματικά μοιραζόμαστε τη χαρά τους και έτσι αυτή η χαρά πολλαπλασιάζεται και εύχομαι κατά τον ίδιο τρόπο να πολλαπλασιαστούν και τα αγαθά και οι χαρές στη ζωή τους. Να είναι γεροί και τυχεροί και να κάνουν μια θαυμάσια οικογένεια. Δύο νέοι άνθρωποι με υπέροχες πορείες αποφάσισαν σήμερα να ενώσουν την τύχη, να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να κάνουν από εδώ και πέρα μια κοινή ζωή. Τους ευχόμαστε να έχουν κάθε ευτυχία στη νέα τους ζωή, να χαίρονται και να μεγαλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την οικογένειά τους. Τους εύχομαι πραγματικά να συνεχίζουν με τη ζωή τους, την κοινή πλέον, να λαμπρύνουν και την πόλη μας. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά, την αγάπη και τη βαθιά εκτίμηση στον Αργύρη τον Κοπάνα, στον χαρισματικό αντιδήμαρχό μας και στην αξιαγάπη της σύζυγό του την Παναγιώτα, δύο ανθόσπαρτο και ευτυχισμένου στην κυριολεξία, γιατί το αξίζουν. Είναι δύο νέοι άνθρωποι που έχουν πραγματικά μεγάλα οράματα για την κοινή του ζωή. Ήδη το πρώτο όραμα, το παιδί, σε λίγους μήνες θα είναι ανάμεσά τους και πραγματικά έχουν πολλούς απογόνους να είναι γεροί και δυνατοί και να ευτυχήσουν. Εύχομαι να ζήσουν, εύχομαι η ζωή τους να είναι όλη με ρόδαλα, με ρουδοπέταλα στρωμένη, να δεχτούν με το καλό το μωρό τους. Εύχομαι πραγματικά η ζωή τους να είναι καλοστεριωμένη, καλοριζωμένη και όλες τις δυσκολίες γιατί υπάρχουν στη ζωή να τις αντιμετωπίζουν από κοινού και όλα να τους φαίνονται εύκολα. Στο φίλο μου τον Αργύρη και στη φίλη και συνάδελφό μου Παναγιώτα, συνάδελφό μου στο νοσοκομείο, εύχομαι να ζήσουν ευτυχισμένοι και να είναι πάντα μαζί. Εύχομαι κάθε ευτυχία στο νεαρό ζευγάρι, διότι τόσο ο γαμπρός όσο και η Νίκη είναι δύο αξιόλογοι άνθρωποι, ενώσαν τις τύχες τους και πιστεύω με υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη θα πετύχουν να είναι μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μας έχει συνειδήσει ο Αργύρης επιτυχίες, αλλά σήμερα έκανε jackpot. Όχι μόνο παντρεύτηκε μια αξιολάτευτη κυρία, αλλά περιμένει και γρήγορα ένα καινούριο μέλος που θα γεμίσει την αγκαλιά του και θα γεμίσει και την οικογένειά του. Αργύρη, όλοι εμείς οι φίλοι σου, που σε ξέρουμε χρόνια, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Οι ευχές μας ακολουθούν και ελπίζουμε πως όλα θα πάνε καλά. Ευχόμαστε στον Αργύρη και την Παναγιώτα να ζήσουν δύο ανθόσπαρτο, πραγματικά δύο καταπληκτικά παιδιά. Μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστώ με τον Αργύρη εδώ και πολλά, πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Κοινούς αγώνες, ένα εξαιρετικό παιδί, ένας αδαμάτινος χαρακτήρας. Νομίζω ότι βρήκε το τέρι του.
είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν μια καταπληκτική οικογένεια. Εγώ τον νιώθω η οικογένειά μου, έχουμε περάσει καταπληκτικές στιγμές μαζί και έχουμε οι ακόμη μεγαλύτερες και οι δυνατότερες στιγμές ζωής να είναι και είμαι σίγουρος ότι δεν θα πράγμα. Να είστε πάντα καλά, να ζήσετε. Αργύρι και Παναγιώτα να ζήσετε επιτυχημένοι, με πολλά παιδιά, πάντα να είστε χαρούμενοι και όλα στη ζωή σας να πηγαίνουμε όμορφα και ωραία. Πάντα δημιουργικά. Υγεία να ζήσετε, οικογενειακή ευτυχία, καλούς απογόνους και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Πολύ δυνατός ο Αργύρης. Εύχομαι να τα βγάλεις πέρα, Αργύρη. Το ζευγάρι, ο αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενωτήτων του Δήμου Βόλου Αργύρης Κοπάνας και η εκλεκτή της καρδιάς του Παναγιώτα Κωνσταντίνου, καρδιολόγος στη Μέθου Αχιλοπουλίου, πλέον σε πελάγια ευτυχίας. Σε λίγους μήνες, μάλιστα, το ζευγάρι θα αποκτήσει και ένα όμορφο κοριτσάκι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αργύρης Κοπάνας. Αναφερθώ στους συμπάρχους μας, τους αδερφικούς μας φίλους, τον Αχιλέα και την Άγκηστη, την Μιρσίνη και τον Δημήτρη, για τη χαρά και την τιμή που μας έκαναν. Είναι σίγουρο ότι στο άμεσο μέλλον θα τους ξαναχρειαστούμε στο θρησκευτικό γάμο και στην βάφτιση της μπέμπας μας. Ευχές και δώρα στο ζευγάρι απέστειλαν και ο Δήμαρχος Τρικάλων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστερογίου και ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Το παρόν έδωσαν επίσης οι Αντιπεριφερειάρχης Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο πρόεδρος της Νόδε Μαγνησίας Νίκος Αθανασάκης, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καλτσογιάννης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Χρήστος Στρατηγόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος Μιλαιών Απόστολος Αρέθας, η Αντιδήμαρχος Σχολαργού Μημύρου Φογάλη, καθώς και γιατροί της ΜΕΘ, συνάδελφοι της Νύφης. Ο γάμος τελέστηκε σε κύκλο συγγενών, στενών φίλων και συνεργατών των νεών νυμφών. Και η τηλεόραση του Άστρα εύχεται στο ευτυχισμένο ζεύγος δύο ανθόσπαρτο και καλούς απογόνους. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.